Οι αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις της πόλης ήταν ο τίτλος και το θέμα ταυτόχρονα της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών και η Περιφέρεια Ήπειρου το απόγευμα της Δευτέρας με επίκεντρο τις αλλαγές που συντελέστηκαν στα Γιάννενα από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου. Μετά τους σύντομους χαιρετισμούς από την έφορο πολιτιστικών θεμάτων Νέλη Τζιμογιάννη και τον καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργο Σμύρη, ακολούθησαν οι επιστημονικές παρουσιάσεις με ξεχωριστό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον η καθεμιά. Ο χώρος της πόλης προσφέρεται στην ιστορική έρευνα ως πεδίο μελέτης του υλικού πλαισίου ζωής, ερμηνείας της ιδεολογικής και κοινωνικής συγκρότησης των πληθυσμιακών ομάδων του αστικού πληθυσμού και κυρίως μελέτης του βαθμού υλοποίησης των θεσμικών επαγγελιών, δηλαδή της πολιτικής και των κοινωνικών μετασχηματισμών. Μα αυτό είναι και πεδίο της αρχιτεκτονικής, ως επιστήμης φυσικά. Οι αλλαγές που επέρχονται στις βορειοελληνικές πόλεις τα τελευταία χρόνια που αυτές τελούσαν υπό Οθωμανική κυριαρχία και κατά τη μετάβασή τους στο νεοσύστατο κράτος, κυρίως στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου, είναι ενδιαφέρουσες και σημαντικές. Τότε ποια ζητήματα αναδεικνύονται, γιατί αυτά μπορεί να αφορούν και ποιους σήμερα, τι υποθέσεις εργασίας παράγονται και με ποιους τρόπους καθίσταται εφικτή η μεθόδευση της απάντησης στα ερωτήματα αυτά. Ας κρατήσουμε τις αγωγικές αυτές σκέψεις ως ένα πλαίσιο για την συμμετοχή όλων μας στις εργασίες της ημερίδας. Οι δύο βασικοί ερμηνευτικοί άξονες των τεκμηρίων της απόψινής σύντομης παρέμβασης αφορούν αφενός την πρόσληψή τους την πρόσληψη των αρχείων εντός του πλαισίου της εποχής αναφοράς, αφετέρου την ίδια την έννοια του αρχείου και τη σχέση με τη διαμόρφωση, τη διάβλαση της αρχιτεκτονικής γνώσης, του λεγόμενου DISCOUR. Συνεπώς, η αρχιτεκτονική επιστήμη γίνεται αντιληπτή ως μια γλώσσα και μελετάται ανάλογα. Η πρόθεση αυτής της ομιλίας είναι η σκιαγράφηση της εικόνας της πόλης ως ένα κολλάζ κτιρίων με τυπολογίες και μορφολογικά χαρακτηριστικά, συγκροτώντας ένα τοπίο τόπο που δημιουργήθηκε με βάση το πολιτισμικό πλαίσιο της κάθε εποχής και αποτελεί το μόρφωμα της ταυτότητας και της ατμόσφαιρας της πόλης. Η πόλη των Ιωαννίνων βρίσκεται στο βορειοδυτικό κομμάτι της ηπειρωτικής Ελλάδας, αποκομμένη θα μπορούσε να πει κανείς από την υπόλοιπη πυρωτική χώρα, λόγω της οροσειράς της Πίνδου, στο κέντρο του ομώνυμου Λεκανοπεδίου και είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με πλούσια πολιτιστική παράδοση και σύγχρονες αναπτυξιακές επιχειρήσεις. Πέρδεμα διαφορετικών αντιλήψεων και κουλτούρας ήταν μία πραγματικότητα η οποία, όπως και να το κάνουμε, επηρέασε την εξέλιξη της πόλης και χρόνια μετά χρόνια εγκατέστησε μια κοινή συνείδηση στους κατοίκους.